Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τετάρτη 3 Απριλίου. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο 107 και 4. Μεγάλη μέρα. Γεμάτη μέρα. Δύο αγώνων. Βάλε και το βόλι. Δύο αγώνες, βάζω και σημαντικό το βόλι. Παιχνίδι. Ναι, ξεκινάει η προσπάθεια. Και νωρίς κιόλας. 4 η ώρα. Προλαβαίνεις δηλαδή να πας στο παλατάκι να δεις τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ να κλείσει πρώτο ματς play-off. Τελειώνεις 6 ώρα. Τελειώνεις 6. Φεύγεις, περιφερειακό. Κατεβαίνεις Τούμπα. Ναι, προλαβαίνεις και τα δύο. Εύκολο παρκάρισμα εκεί στην περιοχή. Στο βουνό της. Όπου θες το παρκάρεις. Στο υδραγωγείο. Είναι μια καλή επιλογή, κύριε. Αλλά προλαβαίνεις να πας και στα δύο. Γεγονός είναι αυτό. Τι, για ποιο. 4 η ώρα στο παλατάκι. Πάω και να κλείσει πρώτο ματς play-off. Βεβαίως. Δεν προλαβαίνεις. Εγώ θα πάω. Ναι. Τελειώνεις 6 και. Θα παίρνουμε τα. Θα τα πάρεις αυτά τα μηχανήματα. Τα έχω σπίτι. Α, μπράβο. Τα μηχανήματα. Αν τα παίρνει Τούμπα είναι άλλη ιστορία. Στην Ισοπή θα πάει βόλτα πέρα εδώ. Κανονικά, ναι. Ναι. Προλαβαίνεις να πας εκεί 4 η ώρα, τελειώνεις 6 παρά, πηγαίνεις στο Τούμπα. Και τα δύο ματς είναι σημαντικά. Αν είναι 3-2. Εντάξει, τώρα πήγε στο 2-2. Να προλάβεις λίγο και τι. Πήγε στο 2-2. Τι να κάνεις, δηλαδή. Πήγε στο 2-2, λοιπόν. Τι να κάνεις, να προλάβεις και την Τούμπα. Χριστό, έφυγε η παπουδήλα, εντάξει, Χριστό. Έφυγε. Όχι, πρέπει και στο βόλιο να έχει κόσμο. Το έχει πάρει πατριωτική. Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να έχει κόσμο στο βόλιο. Τι σημαντικό παιχνίδι είναι, play-off, πρώτο match. Πρωτάθλημα να πάρουμε. Φυσικά, σειρά με Ηρακλή. Έχω καταλήξει, Σταύρο και Αγάπη, ότι αν δεν θέλει να πάει ο άλλος και δύο ώρες να κάνεις πλήση εγκεφάλου και να τον προτρέπεις, δεν πρόκειται να πάει. Ναι, απλά μπορεί ο άλλος να μην το ξέρει. Να μην το θυμάται, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, εμείς μιλάμε κάθε μέρα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, άντε. Και λίγο βόλεϊ, αλλά δεν ξέρουν όλοι ότι παίζει με το βόλεϊ 4 ώρα. Ενημερώθηκαν λοιπόν. 4 ώρα. Ενημερώνουμε ότι 4 ώρα έχει μάτς. Σημαντικό. Όσοι θέλουν να πάνε, θα πάνε. Με το ζόρι δεν πήγε κανένας ποτέ. Ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο. Ναι, δεν πα στο όπλο και το ξέρω. Πήγε, πήγαινε βολή. Όπως θα έπρεπε να κάνει ο Ιβάν τον ποντίκι πέρσι. Πήγαινε σέντρα. Καλό στο Σάκη. Ο οποίο θυμήθηκε τώρα ότι πρέπει να μα πει κάτι. Για λέγε Σάκη μου. Πόσοι. Του παίρνει το χεράκι, του κάνει τη δουλειά και ρωτάνε πάλι. Να, αυτά γίνονται όλα. Αυτά. Τέλος πάντων. Θα σε συναχωρήσω, Σταύρο, στο ξεκίνημα. Είπε ο φίλος σου, ο Μέλο, στους διαιτητές, πιθανώς να είναι το τελευταίο μου σεμινάριο μαζί σας. Ας το διάλο να πάει. Λέει πιο κάτω ένας φίλος εδώ ένα μήνυμα. Α, 8-12 λέει αυτό, ναι. Ναι. Σωστό. 8-12 στο site. Δύσκολο. Έστειλε ένα μήνυμα. Τελευταία τρία νούμερα από την IP. Την διεύθυνση. Κατάλαβε. Εδώ έχει σχόλιο στο. Αυτό είπε ο Μέλο. Ότι πιθανόν. Ο Μέλο, ο οποίο. Βέβαια, το πιθανόν αφήνει και παράθυρο ότι μπορεί να μην είναι έτσι. Χωρί κόκκινη ΙΑ και επιμέλο. Το έχει κάνει αυτό το θέμα. Όχι. Δεν έχουν φάει κόκκινη. Ακόμα. Και ο Ολυμπιακός έφαγε μία. Με τον Ποντένσε που έκανε 8 προσπάθειες, δεν ξέρετε για να φάει κόκκινη. Είχε ματώσει το χέρι μας από το κόκκινη, να βγει κόκκινη, είχε ματώσει. Εδώ βλέπει ράματα. Από το να πατάω το κουμπί. Ναι. Ναι. Κάντε μια παρένθεση αυτό που λέτε. Το πολύ σοκαριστικό. Στην Τουρκία έχουμε ίδια ώρα, έτσι. Είμαι ναι, χρόνια τώρα. Γιατί έχω μπερδευτεί. Ωραία, εντάξει. Ναι. Το βρήκαμε, ναι. Έχει κανένα τεφό στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Κάτι κανονίζουμε, Σταύρο, κανονίζουμε κάτι. Να γυρίσει το παιχνίδι. Στο βόλι δεν πρόλαβε να πάω. Τούμπα μόνο, αλλά κάτι κανονίζουμε. Ωραία. Κωνσταντινούπολη, θα τη χτυπήσει. Όχι Κωνσταντινούπολη. Θα τη χτυπήσει. Ερντογάν εδώ στο Λίμπερο. Πώ νιώθει που έχασε κάποιε περιφέρειε. Πήγαμε και σε μια εκδήλωση χθε. Τη Ανάδομο. Με τον μπάσκετ, το γυναικείο. Αυτά είναι αθλήματα. Ποιο ποδόσφαιρο, όταν πας εκεί τώρα, στην έκθεση έρχονται ποδοσφαιριστές, να, ας έρθουν τα κορίτσια του βόλεϊ και του μπάσκετ, να υπάρχει λίγο ένα ενδιαφέρον. Τα ταβόδια τα δικά μας, τι τα κάνουμε. Να πάω να βγω φωτογραφία με τον, με αυτόν, ένα μήνυμα. Ναι. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ενώ πας εκεί στην αναδομό, έρχεται το γυναικείο μπάσκετ, 2 μέτρα τα κορίτσια όλα, μας περνούσε ένα κεφάλι, σχεδόν όλα. Περνάει με ενδιαφέρον η ώρα. Σε καλή κατάσταση τα κορίτσια, σε καλή. Δεύτερες. Τώρα μπαίνουν play-off. Τι άλλο να κάνουν τα κορίτσια. Να πάρουν το πρωτάθλημα. Ναι. Η μία η μαύρη μας δώσε χαστούκι. Θα φύγεις. Τι ωραία. Δηλαδή τη βάζω πόρτα. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Δηλαδή άμα σου αγριέψει δεν λες τι θέλεις, πάμε έξω. Λες συγγνώμη, τι κάνεις πίσω. Δεν εννοούσα αυτό, πώς είναι.
Πώς είσαι αγγλικά, Στέργιο? Εγώ θα, έλεγα αυτό που κατάλαβες, αυτό είναι. Σιγάρε, Στέργιο. Στέργιο, μιλάμε. Θα σε έκανε μπλέμα, ρε. Σταύρο, πολλές φορές μετράει και η δύναμη της ψυχής. Σε αυτά τα πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν θα. Δηλαδή, η ψυχή είναι ένα 40%. Ναι, συμφωνώ εγώ σε αυτό. Το κίνητρο είναι ένα άλλο 10%. Mm. Ποιο θα φάει την πρώτη. Μετράει. Μετράει πάρα πολύ. Μετράει, ειδικά με κουτουλίδι. Και ένα 30% έχει να κάνει με τη σωματική δύναμη. Ναι. Άντε να βάλω και ένα 10% η πνευματική προετοιμασία. Θα φτάξει, είμαι πολύ καλό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε κάποιο λόγο να μπούμε σε αντιπαράθεση με τα κορίτσια μας. Όχι. Αλλά μην γίνει καμιά κέντα, σου λέω αυτό. Να προσέξεις. Ναι. Επειδή ξέρω ότι. Το άλλο το πήρε το μάτσο χθες. Που παίκτη τη ομάδα του στην Α2 βόλεϊ ανέβηκε στην κερκίδα για να υπερασπιστεί τη μάνα του και είναι και στη θέση κατηγορουμένου. Σουμάρα, ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδι και εγώ ήταν ο γηπεδούχος. Αυτό νομίζω, που έγινε στο βόλεϊ, ναι, που γράψαμε στο SDN. Παίκτη του Πανοράματος νομίζω ήταν. Ναι. Τραβούσε η μητέρα του από την κερκίδα, όπως λέει, κάνω πάντα στα μάτια του γιού μου. Και σε κάποιον δεν άρεσε από τους γηπεδούχους. Ναι. Κατέβασε την κάμερα μου, ωρί, αυτό, ναι, κτλ. Γίνεται, ναι, το είδε και πήγαν να νορμήξουν τη γυναίκα και ο γιος από κάτω άφησε το μάτς. Ναι. Και στο φινάλε σιγά το μάτς, δεν έπαιζε τελικό Champions League. Ναι. Για να υπερασπιστεί τη μητέρα του. Αποβολή για τον παίκτη. Και κινδυνεύει, λέει, και με 4 αγωνικές αποκλεισμού. Πες του Άρη. Όχι, του Πανοράματος νομίζω. Πανοράματος. Λες, ντροπή. Ανέβηκε ακόμα ένα συμπαίκτη του γιατί ήταν και η κοπέλα του δεύτερου στην κερκίδα και αυτή ήταν μέσα στο. Πήγε να δεχτεί. Αυτό γινότανε. Σε ποια ομάδα ήταν αυτή που τραυμακίζανε, στην Καρδίτσα, θα σου πω, έχω την εντύπωση ότι ναι, θυμάσαι σωστά. Το ότι γεγονό ότι βγάζει όλα τις διαφημίσεις από τον υπολογιστή, πόσο νορμάλ είναι, γιατί, θεωρείτε. Όχι, είναι πολύ νορμάλ ότι μπαίνει, σε όποιο site μπαίνει, τις διαφημίσεις σου στέλνουν. Πώς καρφώνεσαι, ναι, ότι μπαίνει σε site με σόλχα και τέτοια. Βγάζει την καπαγή μου. Σε εκπαιδεύει η Google, καταλαβαίνει ότι αυτός που κάνει εδώ πέρα zapping, εντάξει. Εγώ δεν είμαι. Ναι. Γιατί είμαι δεξιά. Ναι. Ο Ζαγόρας κάνει εκπομπή από το ηχολήπτη. Ναι. Πλευρά. Ναι, άρα, ναι, ναι, δεν είναι ούτε ο Ζαγόρας. Ναι. Εντάξει, πιθανή. Ναι. Πιθανή. Τσατσαρός. Τσαλτίδης. Mm-hmm. Στέργιος. Όχι, το Στέργιο. Στα διαλύματα βγαίνω και έξω κιόλας. Δεν κάθομαι μέσα. Ναι, 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 ναι. Ζουλάτα. Να μπω στο διάλειμμα, κάτι τέτοιο. Όχι, είπα, πήγα, συμπλήρωσα. Συμπλήρωσα. Ωραία, ο Στέργιος είναι από εκεί, αλλά δεν. Τον βλέπουμε, ναι, τον βλέπουμε τι κάνει, ναι. Ναι, βλέπουμε τι κάνει, είναι και μεγάλη οθόνη. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Βραδινή. Βραδινή. Έχουμε κάποιον. Μοσχοβίτς που κάθεται. Μοσχοβίτς έχει δικό του υπολογιστή. Πάντα. Έχει το δικό του, ναι. Ναι. Είναι έμπειρος. Ναι. Ξέρει τι κάνει. Τρέγες. Να, δεν ξέρω. Τρέγες κάθεται από εδώ, Τρούλιν κάθεται από εκεί. Ωραία. Πάντως, παιδιά, ειλικρινά αυτό το πράγμα με αυτόν τον υπολογιστή, οι διαφημίσεις που υπάρχουν. Ναι, το μόνο που δεν έχει βγάλει είναι. Ήρθαν από την Ουκρανία τώρα. Πατήστε. Λοιπόν. Νέες αφίξεις. Ναι. Ανακοινώθηκε η Σβετλάνα. Ανακοινώθηκε η αποστολή. Συμβόλαιο 5 μήνες. Βίβλου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήταν φίλαθλοι του ΣΠΑΚ. ΣΠΑΚ. Καρδίτσας, ναι. ΣΠΑΚ Καρδίτσας. Σε. Θα μπορούσε να είναι και ΣΠΟΚ Καρδίτσας. Που επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες. Η μία ήταν μητέρα παίκτη του Πανοράματος και άλλη. Ναι. Αυτό το έκανε όλο το κίνηση, όλο το θέμα. Μπράβο στο Γιάννη. Στο SDNA. Αναγκάστηκε και την Ομοσπονδία να πατήσει μετά από 8 μέρες, γιατί το Σάββατο έγινε το περιστατικό. Ναι, ναι. Ωραία απάντηση της Ομοσπονδίας. Το ξέρουμε το θέμα και είμαστε και εμείς και ονειρευόμαστε. Mm. Ναι. Και έχει γίνει και μανούρα σε παιχνίδι της ΑΕΚ. Στις Κορασίδες. Και η Ομοσπονδία τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ο Καραπέτσος, ο φίλος σου. Και στο γυναικείο βόλι το ματς ΑΕΚ ΠΑΟΚ γίναν πολλά. Mm. Ανεξάρτητα οι άνθρωποι και ο Κώστας Σαμυρίδης και ο προπονητής που μίλησε μαζί του προχθές δεν θέλουν να αναφερθούν. Εντάξει, πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, ανέβηκε, αλλά γενικότερα ναι, και στο βόλιο των γενικών της ΑΕΚ, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ είχαμε κάτι φιλάθλους στο παρκέ, έκαναν βόλτες, νότο το αγώνα, κάτι. Εντάξει. Εντάξει. Απλά θα πρέπει να καταλάβει και η αστυνομία σιγά σιγά ότι και αυτά τα παιχνίδια πλέον με την τοξικότητα που κυριαρχεί θα πρέπει να είναι στην ατζέντα της. Κακά τα ψέματα. Χρειάζεται μια ενισχυμένη δύναμη όπου υπάρχουν ισχυρά αθλητικά μπραντ. Θα μου πεις τώρα, στο Πανόραμα ΣΠΑΚ έγινε η κέντα.
Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα βάλουν όλοι μυαλό και θα σταματήσουν αυτά. Δεν θα βάλουν μυαλό, Σταύρο, θα συνεχιστεί. Δεν... Το έργο το ξέρεις. Είστε στον χώρο, είτε σαν οπαδός, είτε σαν δημοσιογράφος, 30 χρόνια. Ναι. Το έχεις πει 800.000 φορές. Ναι. Οπότε θα συνεχιστεί. Ναι, γίνεται χειρότερο. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Είδηση σοκ με ενημέρωσε φίλος της εκπομπής πρωί-πρωί. Ο Ντάνος έγινε κούκλα προς πώληση χωρίς την έγκρισή του. Καλά, η κούκλα δεν είναι και πολύ Ντάνος αυτό το πράγμα. Νταρντάνος είναι αυτός, ναι. Μάλλον κουκλάκι του Game of Thrones, απλά το κουτί γράφει Ντάνος. Κάτι κρατάει στο χέρι. Το βιβλίο, μάλλον. Το βιβλίο. Φοβερά πράγματα. Έχει τέτοια... τέτοιο γκέλ κάνει ο Ντάνος. Δεν μπορείς να δηλώσεις στο επόμενο Survivor. Είδα τι έγινε με τον Κουσότο, το φάγανε κιόλας. Το φάγανε. Δεν γίνεται, παιδιά, όχι. Αν έχεις φάει μια τέτοια προσωπικότητα, μπαμ μπαμ, δεν μπορεί να ρισκάρουμε. Μήπως στον δρόμο το να γίνεις δήμαρχος προαπαιτεί και να πας λίγο να... Θα πάω σε ένα άλλο reality. Σε ποιο? Θα τα ανακαλύψω εγώ ένα. Στο Power of Love. Κοίτα, ένα reality πάρα πολύ ωραίο που θα μπορούσε να γίνει. Είναι το... Βάζω το κινητό μου στο αθόρυβο. Τιν, τιν, τιν. Δεν σέρνει για την Ελίκη, ε. Πώς σέρνει. Δύο μέρες, ερή. Ναι, ναι, γέρα. Πάμε λίγο. Το reality πρώτα γίνει. Ένα reality με δημοσιογράφους ομάδων σε ένα σπίτι κλεισμένους. Θα κρατήσει... Ξέρεις τι γίνεται... 20 ώρες. Πολλές υπάλλες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι για περιορισμένο κοινό. Γιατί? Δεν θα καταλαβαίνω. Κάτσε τώρα η γιαγιά τώρα να ακούσει εσένα και κάποιον τη ΣΑΕΚ να μιλάτε αυτόχοι, εμείς χάρτινοι. Ναι, δεν θα καταλαβαίνω. Ναι, τότε δεν πήρατε εμείς τα δοκάρια, είμαστε πρώτοι, μπράβο. Μακελιό θα γίνει. Δεν θα κρατήσει και πολύ αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θα έχει και παιχνίδι θανάτου. Διαλέξτε όπλα, κάντε. Όπως είναι στο Tekken, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι, θα έχει. Θα υπάρχει ένας προβληματισμός, νομίζω. Ναι. Πολύ ξύλο. Αλλά... Καλή ιδέα. Καλή ιδέα, δεν μπορώ να πω. Και τα καλύτερη ιδέα που είχα για reality είναι Big Brother Live στο Τετραπόταμο. Να βάλεις 50 κάμερες γύρω-γύρω. Ναι. Και να μην παίξεις ένα τίποτα, απλά καταγράφεις. Και να κόβεις τα καλύτερα. Κλέψα τις Ρόδες από περιπολικό. Και τα πιτσιρίκια, παπ. Αυτά. Τα πιτσιρίκια τη Ρόδα. Και εκπαιδεύονται από μικρά, αγάπη. Δεν πάνε 20 χρόνων για να μάθουν πώς βγαίνει μια ρόδα από ένα μάξι. Παναγία μου, ναι. Θέλω, Σταύρο, να συγκεντρώσεις τις ιδέες σου. Πραγματικά είναι πρωτοποριακές. Το κανάλι του Προέδρου είναι ανοιχτό. Γι' αυτό λέγεται και open. Όχι, θα τα αφήσουμε να μπει λίγο μέσα. Πού θα μπει με αυτά που γίνονται. Και μετά. Στο Έθνος ήδη άλλαξε όλη την ηγεσία. Παμ, παμ. Καμιά δεκάτομα. Έλατε λίγο στο γραφείο. Εν τω μεταξύ, το site του Έθνος είναι εκπληκτικό. Ναι. Κατάφεραν να μην μπαίνει κανείς. Εγώ μπαίνω. Αλλά είναι θέμα πρόμο. Πώς προμοτάρεις. Τι κάνεις. Πώς χώνεσαι. Για να κλείσουμε το θέμα reality, να συνημερώσω ότι πριν από 10 χρόνια στην Αγγλία, μάλλον κάπου Σκωτία, Ιρλανδία, είχα μαζέψει υποτίθεται για ένα σκληρό reality αντοχής και επιβίωσης 20 άτομα. Πραγματικά όμως είναι απομόνωση, χωρίς βοηθούς και οπερατέρ, ήταν όλα με κάμερες. Κόπηκε το reality, γιατί δεν. Και δεν τους ενημέρωσαν. Έμειναν εκεί. Είναι πραγματικότητα αυτό, ναι. Ναι. Δεν τους ενημέρωσαν, περνούσαν οι εβδομάδες, περνούσαν 2-3 μήνες, πέρασαν έτσι. Μέχρι κάποια στιγμή την ψηλιάστηκαν και φύγαν δύο, περπάτησαν δύο μέρες, πήγαν στο χωριό και κατάλαβαν ότι δεν. Σοβαρά, πήγαν. Ναι. Κάπου στην Μεγάλη Βρετανία. Κάπου Σκωτία, Ιρλανδία, θυμάμαι. Αλλά πραγματικά χωρίς φαγητό, όχι στα δικά μας που κλείνουν οι κάμερες και. Κατεβάζουν τον Αγγλέωρα, ναι. Εκεί εντάξει, τους άφησαν στη φύση, κόπηκε το reality, δεν τους ενημέρωσαν. Τι έγινε. Τι θα γίνει. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δεν είναι αυτά τα θέματα μας. Όχι, θα πάμε στο σοβαρά, ναι. Ημέρα αγώνα. Και μεγάλο αγώνα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Υπάρχουν με κάποιες εκπλήξεις στην ανακοίνωση της αποστολής χθες. Θα εξηγήσουμε τι και πώς. Με τον Αστέρα να έρχεται σχεδόν πλήρης. Όχι, έχει διαπουσίες. Ποιον? Ο Μανιάς είναι εκτός. Ο Μανιάς εκτός είναι όλη τη Σουζάν. Καλά, ναι. Και ο Φερνάντες. Και ο Φερνάντες είναι εκτός, το λέγαμε από χθες. Αυτό ήταν ο αμφίβολος που λέγαμε χθες. Οι υπόλοιποι είναι μια χαρά. Ο Ιγκλέσιας, εμένα αυτό ήταν το ερωτηματικό, αν θα είναι ο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας ήταν τιμωρημένος στην περασμένη. Πώς το λένε. Την περασμένη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Πήρε και ανάσες, επιστρέφει τώρα στην Τούμπα. Έχουν σημαντικό παιχνίδι και αυτοί με το Λεβαδιακό. Χρειάζονται δύο νίκες για να σωθούν.
Μία με το Λεβαδιακό την Κυριακή και άλλη μία. Δεν είναι εύκολο. Δεν νομίζω να είναι και πολύ άνεμοι με το Λεβαδιακό. Δηλαδή δεν έχουν διαφορές το τελευταίο δίμηνο σε απόδοση και σε. Όταν δεν έχεις εύκολα τον κόλλο στέριο, μπορεί να σου κάνει μια στραβοκλωτσιά ο άλλος και μετά να τρέμεις. Ο Λεβαδιακός θα παίξει για την επιβίωσή του ή το έχει πει το ποίημα. Εντάξει, κοίτα, έχει πιάσει τώρα τον τίτλο. Και θα αρχίσει να ψέλνει σε λίγο. Για να πει το ποίημα. Πώς θα βρει τρόπο ο Κομπότσης να σωθεί και φέτος, τι μπορεί να γίνει. Το ευχάριστο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Βασιλιάδης κρατάει στα της αναδιάρθρωσης. Και πρέπει να κρατήσει, θεωρώ. Και πρέπει να κρατήσει. Εντάξει, δέχεται πιέσεις τώρα. Δεν είναι... Αλλά από τη στιγμή που πληρώνει το προϊόν, έχει δικαίωμα να το στρώσει. Αν κάνει πίσω ο Βασιλιάδης και πει: Παιδιά, εντάξει, ό,τι πήρατε από την ΕΡΤ πήρατε. Εσείς οι 7, 8, 9. Ναι. Τι γίνεται μετά, κλάμα. Δεν θέλετε να διάρθρωση. Ωραία, δεν παίρνετε και μία από την ΕΡΤ. Από τον Μπατζάκι μετά. Η πρόεδρο των ομάδων του Βασιλιάδη. Θα του έρνει κανονικά. Εγώ αυτό θα έκανα. Η Υπουργή, εμείς θέλουμε, οι άλλοι. Ναι, όχι. Δεν θέλει να διάρθρωση. Αφού αυτό λένε οι έρευνες. Η Νόβα σε παρακαλάει τόσο καιρό. Την έχει διαλύσει. Την έχει διαλύσει την Νόβα. Ωραία, με τα καρακιουζλίκια σου. Κανένα πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Εγώ σε πλήρωσα για να μπει στο δρόμο. Έτσι δεν πάει. Και σε καλοπλήρωσα, όχι και σε καλοπλήρωσα. Πλήρωσα την Παρσελόνα, ναι. Στη Λαμία, η ρευστότητα που εμφανίστηκε δεν έχει ξαναεμφανιστεί ποτέ στη ιστορία της Λαμίας. Όχι την ομάδα, την πόλη. Του νομού. Ναι, του νομού. Θεότητας, ναι. Να δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι. Που δεν κάνω. Δεν κάνεις λάθος, όχι. Πάνω από 200.000 δεν έχουν εμφανιστεί πουθενά. Ναι. Δεν γίνεται και να παίρνεις λεφτά και να μην κάνεις αυτό που πρέπει για να στρώσεις το προϊόν. Άρα σου κόβω τα λεφτά και κάνω ό,τι θέλεις. Κάνω 30 ομάδες Super League. Κοίταξε, όλες και οι 7 ομάδες είναι. 7 δεν είναι ομάδες της ΕΡΤ. Ομάδες με τεράστια δυναμική. Δηλαδή μπορούν να βρουν και μεγαλύτερο συμβόλαιο, πιστεύω, αν στην αγορά. Αυτό δεν λένε. Ναι. Στην αγορά της Κίνας. Μπορούν να βρουν μεγαλύτερο συμβόλαιο. Πέρασε δύο Κινέζους. Ναι. Πού μυαλό, ρε φίλε. Πάρε δύο Κινέζους να τους πουλήσει εκεί ένα δισεκατομμύριο. Ναι, βρε. Όταν τα έκανε πατατούδες αυτά με τον Μασεγόνο Μασακίγιο. Δεν έπαιξε το παιδί αυτό. Δεν έπαιξε. Στον Ηρακλή έπαιξε. Όχι, πέρασε από όχι, εκεί. Ναι. Τι να παίξει. Υπήρχε ένα. Το θυμάμαι ακόμα το πρωτοσέλιδο. Ένα βίντεο που ήταν ο Μαραντόνα. Πρέπει να κόψουν τις καλύτερες στιγμές από όλη την καριέρα του. 15 λεπτά. Ή μπορεί να βάλουν κάποιον άλλον Σταύρο. Χαμπάρι θα παίρναμε. Όχι, όχι, όχι. Ήταν όντως. Ήταν ο Μαζόνα, είσαι σίγουρος δηλαδή. Τους ξεχωρίζεις. Ναι. Αυτά λοιπόν και με την αναδιάρθρωση. Είναι σαφές πλέον ότι. Θεωρώ ότι θα γίνει η δική μου αίσθηση. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα τους γλεντούσα στο θάνατο. Ναι. Γιατί. Γιατί όσο τους γλεντάω, τόσο μεγαλύτερη πυγμή δείχνω και τόσο κερδίζω πόντους στην κοινωνία. Γιατί ξέρει η κοινωνία ότι ένας από τους πιο αστείους συνεταιρισμούς στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή είναι η Super League. Το ξέρει, δεν θα χάσεις πόντους. Αν θες να κερδίσεις πόντους, μπορείς να λύσεις και άλλες υποθέσεις. Ναι. Ο διαιτητής που το έχει συνδυάσει το σπίτι. Τον Ουρουάν, κάτι εγκληματικές οργανώσεις. Τι γίνεται αυτή η υπόθεση, τίποτα. Ναι, χαρά. Σιρτάρι κλειδωμένο. Ναι, του Τζίλου. Του Τζίλου. Άντε, ας τον Ουρουάν. Ναι. Γιατί οι μάρτυρες τους συμβαίνουν και κάτι ατυχίες. Ναι. Και αν βρούμε κανένα τάφο, ναι, πιάσ' τον Τζίλο, δεν υπάρχει, εντάξει. Ναι. Το απλό, το εύκολο. Χαιρετισμού στο Δελταμί, ξέρω ότι μας ακούει από την Ρωσία, συντονισμένος μέσω του ίντερνετ, τα φιλιά μας. Ναι. Ωραία, χορηγή. Λοιπόν, δίνουμε τρεις. Τι δίνουμε? Διπλές προσκλήσεις. Πάλι δίνουμε. Τρία διπλά εισιτήρια. Άκου μια μέρα θα πεις, παίρνουμε τρεις προσκλήσεις. Δώστε. Μόνο δίνουμε, φίλε. Ωραία. Με την βοήθεια της Τύχημαν, προσφορά της Τύχημαν, τρία διπλά εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Λαμία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και θα κάνουμε την κλήρωση για τα τρία διπλά εισιτήρια λίγο πριν τις 2. Μάλλον δεν θα δώσουμε από αύριο εισιτήρια για τη Λαμία, είναι η τελευταία μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, ναι, γιατί πρέπει να δώσουμε τα στοιχεία. Αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά, δεν είναι δική μας επιλογή. Πρέπει να δώσουμε όλα τα νόματα των χειρών στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Οπότε, λογικά, σήμερα είναι τα τελευταία εισιτήρια και μάλιστα τρία διπλά. Προσφορά τη Τύχημαν με ένα απλό μήνυμα. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μία Τύχημαν η οποία σας προσφέρει τα πάντα σε αθλητισμό, ειδικά στοιχήματα, εκλογές, τηλεοπτικές σειρές. Πραγματικά τεράστια η γκάμα επιλογών. Έχει αγωνιστική τώρα και στην Αγγλία. Ναι, προκόπτει μέχρι στην... με τη Manchester United. Άσε. Ευχαριστούμε τους κόκκινους διαβόλους. Ναι, έχει και στην Ισπανία. Χαμός χθες στο Βιγιαρεάλ Μπαρτσελόνα, Παναγία μου 4-4.
Έχει και σήμερα πολλούς αγώνες. Έχει και το κύπελλο στην Ελλάδα φυσικά τα δύο μάτς. Γενικότερα έχει δράση. Υπάρχει, και υπάρχει το χθεσινό μάτς Heracles Βίλεμ. Ναι. Ποντάρω στα 4 με 6 γκολ. Ναι, ναι. Είναι 1-0 ημίχρονο, χάνω τις ελπίδες μου. Ναι. 0-2-0-3 στο 60. 1-3 στο 75. Ναι. Εντάξει, λέω μέσα είμαστε. Μπράβο, τέτοια μεγάλη. Το είδα πόσο έγινε μετά. Ναι. Μεγάλη ήταν επιτυχία. 7 γκολ, 3-4. Συγχαρητήρια. Καπάκι ήρθε και Manchester. Εντάξει, παιδιά, μάχη είναι το στοίχημα. Μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή σε στοίχημα. Κατεβάστε και το σερί application. Πραγματικά είναι και διασκεδαστικό παιχνίδι και σας προσφέρει μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα, εάν κάνετε σωστές προβλέψεις. Η Αναδομό είναι εδώ μαζί μας. Ο Σταύρος ήταν εκεί στο χθεσινό event που ήταν απόλυτα επιτυχημένο από ό,τι κατάλαβα. Σπουδαία ενέργεια και από τον Αναδομό και από τον ΠΑΟΚ. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε Εθνική Αντίσταση 171 στα γραφεία του, τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Να κλείσετε εκεί ένα ραντεβού με τους ανθρώπους στον Αναδομό και να δείτε τα πακέτα που υπάρχουν για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, κάθε χώρο ξεχωριστά, ολόκληρο του σπιτιού και μέχρι 6 είτε του επαγγελματικού σας χώρου, ναι, με 6 άτοκες δόσεις. Πολλά τα πακέτα, πολύ καλές οι τιμές και οι άνθρωποι της Αναδομό ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να γίνουν τα πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Μαζί μας φυσικά όπως κάθε μέρα το θέατρο Βεργίνα και το Ρίτζι Καζίνο. Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέντα Δούκα, Κρατερός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, ο Μάκης Δελαπόρτας. Πάρα πολλοί χορευτές, μουσικοί, ηθοποιοί. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός, ένα σοου που δεν πρέπει να χάσετε στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο θέατρο Βεργίνα. Είσοδος επιτρέπεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Κλείστε εισιτήρια ticketservice.gr, καταστήματα public. Φυσικά στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, αλλά και στο 217-234-567. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας, πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας, ενώ δεν υπάρχει ως γνωστόν πλέον εισιτήριο εισόδο. Αυτά και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάρο του ΠΑΟΚ 24. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μέσω ενός απλού μηνύματος, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για 3 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στοίχημαν για το παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟΚ Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι η τελευταία μέρα πιθανότητα που θα δώσουμε εισιτήρια για το συγκεκριμένο μάτς. Πλάκα πλάκα Σταύρο και Αγάπη, το πρώτο τελευταίο στην Τούμπα τη φετινή σεζόν. Που μπορεί να είναι και ιστορικό, ε. Που μπορεί να είναι και ιστορικό. Ποιο άλλο τελευταίο. Με τη Λαμία. Α, νομίζω το σημερινό. Το σημερινό είναι πρώτο τελευταίο. Έχουμε 3 παιχνίδια στην Τούμπα. Αυτά είναι. Ιστορικά. Γιατί άμα πάω και πάνε όλα καλά και το καλοκαίρι φύγει από την Τούμπα και παίξει το Καφετζόγλιο. Δεν θα γίνει αυτό. Κι εγώ. Αν λέμε γίνει, ρε παιδί μου, αν προχωρήσει και γίνει. Κι εγώ με Σταύρο είμαι. Ρε παιδιά, αφήστε να το πλασάρουμε λίγο έτσι. Δεν θα γίνει αυτό. Έχει μιλήσει ο Δημογιάννης στη Φόρτσα. Έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα γίνει. Διάβασε τη δηλώση του. Ναι, και είπε ότι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να το καταφέρουν αυτό. Δεν θα το καταφέρω. Ωραία, Σταύρο. Δεν θα γίνει. Είμαστε και ενημερωτική εκπομπή εκτός όλων των άλλων. Δεν είναι ιστορικά παιχνίδια. Το καλοκαίρι λοιπόν δεν θα είναι. Δεν θα χτιστεί η νέα Τούμπα και δεν θα μεταφερθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το τζόμπιο. Ωραία, δεν θα είναι ιστορικά παιχνίδια. Πρέπει να υπάρχει προεδρικό διάταγμα. Μέχρι τέλος του 19. Άρα λοιπόν το πιθανότερο σενάριο είναι τέλος του χρόνου. Αρχές του επόμενου ή τέλος του επόμενου. Καλοκαίρι του 20 δηλαδή, να πέσει η νέα Τούμπα ή η παλιά Τούμπα για να ξεκινήσει η, παλιά, η νέα. Τα κατάφερα. Με λίγο πόνο και λίγο. Θα πέσει η νέα Τούμπα για να ξεκινήσει η παλιά Ωραία, Τούμπα. Χτύπα ξύλο, να πέσει η παλιά Τούμπα για να σηκωθεί η νέα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο αγώνα. Ο Αστέρας είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη με Αθανασιάδη Παπαδόπουλο, Τριανταφυλόπουλο, Πασαλίδη, Βλάχο, Κότσιρα, Κυριακόπουλο, Μαρτίνεθ, Βαλιέντε, Μπέλοκ, Μουνάφο, Ρόλε, Τσιλιανίδη, Γκλέσιας, Γλέζο, Καλτσά, Δουβίκα και Αραβίδη. Αυτή είναι η αποστολή του Γιώργου Παράσκου. Είπαμε εκτός ο Μανιάς και ο Φερνάντες. Μπορεί να παίξει με τρεις πίσω. Δεν το έχω απίθανο. Κοίτα, ο Αστέας θα σφίξει πίσω για να βγει καμιά αντεπίθεση. Αυτό είναι το πλάνο, πιστεύω. Και όσο είναι 0-0, μπορεί να μην βγει καν για αντεπίθεση. Ναι. Βέβαια, ξέρει καλά ότι και το 0-0 στην Τρίπολη είναι λίγο βρώμα. Αλλά θα ψάξει ένα γκολ στην αντεπίθεση. Σίγουρα η ομάδα που παίζει εκτός αυτό αναζητά.
Από την άλλη, ο στόχος του ΠΑΟΚ ξεκάθαρα είναι το 0 παθητικό και να πετύχει ένα γκολ, 2. Αλλά ο νούμερο ένα στόχος σε αυτά τα παιχνίδια, του ημιτελικού κυπέλλου, είναι αυτός. Να μην φας γκολ στην έδρα σου. Ναι. Αν δεν φας γκολ στην έδρα σου, η πιθανότητα να περάσει είναι πάνω από 70%. Ναι, τόσο είναι. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα. Πάμε στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκο άφησε τον Ολιβέιρα εκτός αποστολής και τον Μπέλκα. Κάτι το οποίο μας ευνηδίασε είναι η αλήθεια, γιατί ο Ολιβέιρα, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να είναι στον πάγκο ναι. και να παίξει κάτι τέταρτο. Τεκτό. Αυτό που προφανώς σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό πάντα με τις μετρήσεις που υπάρχουν. Ο Ολιβέιρα, ο οποίος έκανε λίγα παιχνίδια στο πρώτο μισό, δεν είχε ρυθμό. Δεν πρόκειται να αποκτήσει ρυθμό στη διάρκεια τη σεζόν αυτό που πρέπει. Και σύμφωνα με τις μετρήσεις, θεωρούν ότι ο Ολιβέιρα χρειάζεται ξεκούραση, να μείνει εκτός και ψυχολογική και σωματική, να μείνει εκτός εντελώς για να μπει στην τελική ευθεία όπως πρέπει. Από την άλλη, ο Πέρκας προέρχεται από τραυματισμό. Το να παίξει δεύτερο σερί παιχνίδι μέσα σε τρεις μέρες, ενώ έχει άλλους τρεις τραυματισμούς συνολικά, έχει ο Πέρκας. Ναι, όντως. Στη φετινή σεζόν. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβεί. Αλλά και αυτό έμεινε εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο λόγο. Πιθανότατα και οι δύο θα είναι βασικοί στον αγώνα με τη Λαμία την ερχόμενη Κυριακή. Επιλογές πλέον υπάρχουν. Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας της Β' ομάδας που συμμετέχει. Ο γιος του Δανίλου, όχι του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ναι, που συμμετέχει εδώ και καιρό, αφού δεν συμμετέχει ο Μάριος Γιαμπάνης στις προπονήσεις πρώτης ομάδας για να συμπληρώσει την τετράδα. Μάτος Λίρατζης, Βιερίνια, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Κάνιας, Μίση, Τσάχοφ, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ, Ερίκε, Ζαμπά, Ακπόμ και Σβιντέρσκι. Ναι. Οι 18 του ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε. Έγιναν πολλές δοκιμές, αγάπη, από ό,τι έμαθες χθες. Ναι, έγιναν διάφορες δοκιμές. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο σχήμα, είναι η αλήθεια. Ούτε και οι ίδιοι παίκτες δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή 100% ποιοι θα ξεκινήσουν. Υπάρχει βέβαια εικόνα, προφανώς. Ξέρουμε ότι θα δούμε διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή περιμένουμε τον Μίσιτς να τον δούμε, τον Ίγκασον να δούμε. Αυτό με τον Ίγκασον είμαστε σίγουροι. Παίζει πολύ. Απλά δοκιμάστηκε πολύ με τον Βαρέλα. Που προσωπικά για μένα, ας πούμε, μοιάζει πιο λογικό να είναι ο Κρέσπο μαζί με τον Ίγκασον σαν δίδυμο. Ναι, αλλά με τον Πανιόνιο, το Ίγκασον Κρέσπο δεν ήταν ναι. το πιο. Δεν δούλεψε πολύ καλά, αλλά σαν χαρακτηριστικά νομίζω ότι δίνουν καλύτερα. Εγώ, έτσι είναι η αίσθησή μου. Τώρα από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα σενάριο που θέλει τον Μπάουκ στα μπακ με Γιαννούλη και Βιερίνια δεξιά. Καλά έκανε και πάτησε Κρέσπο Χρήστο. Στέλιο. Χρήστο το Χρήστο τα πέρα. Ναι. Για να δούμε πόσα παιχνίδια σε ρίχνει ο Κρέσπο. Κρέσπο. Εδώ κοιτάξτε. Στο πορτάθμα δεν έχει χάσει λεπτό. Ναι. Όλα 90 λεπτά. Λεπτό, ναι, είναι στην κορυφή των λεπτών συμμετοχή στο πορτάθμα. Δηλαδή έχει παίξει και στα 26 παιχνίδια. Όπως ο Πασχαλάκης. Όπως και ο Πασχαλάκης. Και στο κύπελο δεν ήταν στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω φάνηκε η απουσία του. Ναι. Αυτό που έλεγες πριν, Σταύρο. Και στον επαναληπτικό έπαιξε 120 λεπτά. Ναι. Άρα λοιπόν. Αν κάποιος χρειάζεται λίγο ξεκούραση, ναι, είναι ο Κρέσπο. Ναι. Για που είπες για τις δοκιμές. Που υπάρχει ο Βαρέλα Ίγκασον, ναι. Πιο ναι. πολύ δηλαδή στις δοκιμές. Ναι. Εγώ το φυσιολογικό θεωρώ να είναι οι ίδιοι. Ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Ναι. Δεν αποκλείεται. Να κάνει γιατί ξαναγίνει. Ο Κρέσπο και να πάρει ανάσες στο παιχνίδι της Λαμίας. Ο Στόπερ παραδοσιακά είναι αυτός με τα. Εκτός από εξαιρέσεις που. Σε παιχνίδια έντασης που ανεβαίνει ο ρυθμός κτλ. Είναι αυτός που τρέχει λιγότερο σε μια ομάδα. Ναι. Είναι αυτός που επιβαρύνεται λιγότερο. Ειδικά σε ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ υπάρχουν παιχνίδια που οι στόπερ μπορεί να έχουν. Εκτός αν είσαι ο Ντελίχτ του Άγιαξ. Ο Ντελίχτ του Άγιαξ δεν είναι στόπερ, είναι κάτι άλλο. Είναι ένα νέο project. Είναι στόπερ, γίνεται χαφ, γίνεται επιτελικός. Είναι το πιο ενδιαφέρον project στην ιστορία της σύγχρονης του ποδοσφαίρου, ο Ντελίχτ. Η στόπερ του ΠΑΟΚ, okay, δεν είναι, είναι φορτωμένη με παιχνίδια, αλλά είναι έμπειροι και τα διαχειρίζονται πανέξυπνα. Είναι παίκτες που δεν βγάζουν τραυματισμούς και οι δύο. Ναι. Ναι, σου λέω γενικά ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο. Άμα γίνει κάτι, αγάπη, πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί είναι εσύ, για όλους τους παίκτες το λες, δεν είναι τον Μπέλκα. Ωραία, τέλος πάντων, άστο αυτό στην άκρη. Έχουμε και τα γούρια τα 700. Τέλος πάντων, όντως είναι παίκτες που δεν βγάζουν τόση επιβάρυνση. Ναι. Δοκιμάστηκε βέβαια αυτό που λέγαμε πριν, αλλά και εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση, επειδή το έχουμε ξαναδεί να δοκιμάζεται ο Ίγκασον ή και στη μεσαία γραμμή να δοκιμάζονται διάφορα πρόσωπα και να μπαίνουν οι δύο που έχουν τα περισσότερα παιχνίδια.
γι' αυτό κρατάμε μια επιφύλαξη. Τώρα στα back, αυτό που λέγαμε πριν, δοκιμάστηκε ο Γιαννούλης μαζί με το Βιερίνια, δηλαδή Βιερίνια να πάει δεξιά. Δοκιμάστηκε και ο Γιαννούλης με το Μάτος δεξιά και το Βιερίνια μπροστά, αριστερά. Και εκεί δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα και εκεί δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά προσωπικά. Στη μεσαία γραμμή δοκιμάστηκε και το Σάκχοφ με Μίσιτς και Μίσιτς με Κάνιας. Δηλαδή δύο αλλαγές στη μεσαία γραμμή. Με Μπίσες βάζει το 10 που επιστρέφει. Ζαμπά με Καντουρί ή Βιερίνια που λέγαμε και πριν. Και στην κορυφή ο Ακπόμ. Γενικότερα ανακάτεψε την τράπουλα ο Λουτσέσκου χθες αρκετά. Και νομίζω έχει λογική γιατί του θέλει και όλου σε εγρήγορση και να αποφασίσει ουσιαστικά σήμερα. Βάλει μια ολοτελεία κάτι άσχετο. Ποιο κουτί πήρε μαζί σου? Αυτό που είχαμε στην. Το κουτί που είχαμε στην. Ξάνθη. Λάθος κουτί. Δεν πειράζει. Θα πρέπει να πάρουμε και το άλλο. Και με αυτό γίνεται δουλειά όμως. Ναι, αλλά η σιγουράτζα είναι το άλλο. Μπορεί να σταθερή γραμμή. Τι ωραίο νόμο. Το αναλαμπή. Τόσα κουτιά ούτε ο Καπαμαρού κουβαλούσε σταύρο. Δηλαδή θα έχω το δικό μου το λάπτοπ στην πλάτη. Δεν θα δείξω το λάπτοπ. Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται. Μου λες να πάρω το κουτί του εντός. Ακριβώς. Ωραία. Άρα να μην κουβαλήσει καν το άλλο. Γιατί να πάρει τις τσάντες. Με αυτό. Ωραία. Με αυτό. Ναι, θα κάνω μια συλλογή στο σπίτι. Θα το έχω για τη Λάρισα μάλλον. Ναι, εγώ λοιπόν λέω ότι η ενδεκάδα που θα πάει τώρα θα είναι μια φυσιολογική ενδεκάδα. Αν θα δούμε κάποια αλλαγή, θα δούμε το Μίσιτς αντί του Ολιβέιρα. Εγώ επιμένω για τον Κάνιας. Θέλω να τον δω να μπαίνει ξανά. Ναι, και εγώ δεν θέλω να τον δω, είναι η αλήθεια. Και με Σάκοφ εκεί αυτό το δίδυμο. Έχει παίξει και πέντε τα παιχνίδια μαζί. Ναι, ο Κάνιας θα ήθελε να τον. Να πει αυτό του. Ναι. Όχι τίποτα άλλο. Απλά εγώ στο μυαλό μου έχω τον Κάνιας των τελικών. Ναι, ειδικά ο περσινός ήταν κορυφαία του στιγμή. Ήταν εξαιρετικό. Ναι. Τέλος πάντων. Πιστεύω θα δούμε Μπίσες βάζει το 10 αριστερά του Καντουρί, δεξιά του Ζαμπά και στην κορυφή των Ακπόμ. Ωραία. Ναι. Αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω. Άμυνα. Και για τα μπακ πιστεύω ότι θα είναι τα ίδια. Τα μπακ, αν θα μπει Γιαννούλης, θα μπει με δεξιά το Βιερίνη. Για να πάρει καμιά ανάσα ομάδος, ο οποίος δεν είναι ο πιο αθλητικός παίκτης του πλανήτη. Ναι. Και πάλι με την Ξάνθη ομάδος δεν μπορούσε να ανέβει. Φαινότανε. Ήταν σαν συγκαμένος. Αυτή είναι η λέξη. Και επειδή το Μάτος τον χρειάζεσαι πιο φρέσκο σε κάποια παιχνίδια, καλό είναι να έχεις ένα rotation. Άρα λοιπόν πάμε στη λογική Βιερίνια, Βαρέλα, Κρέσπο, Γιαννούλη. Γιατί αν μπει Γιαννούλης δεν αλλάζουν και τα στόπερ, να αλλάξουν δύο στους τέσσερις δηλαδή. Και ο Θεός βοηθός, που λέει και ένας γνωστός σου, θεός σου, η Παναγία Λεύτερο. Ας βάλουμε τέλος πάντων στο κόλπο και τη θρησκεία. Όταν έκανε τάματα ο Σάντος ήταν καλός όμως. Τι τάματα έκανε? Γονατιστό στην εκκλησία. Εντάξει, εγώ έκανα τάμα για να κερδίσω. Ο Σάντος έχει κάνει. Ναι, δεν έβγαινε και εκεί, πήγαινε έκανα το τάματα στην εκκλησία. Το ότι έκανε εσύ τάμα τότε στο Γιούρι. Ήταν ιστορικό βίντεο εκείνο. Πραγματικά. Εσύ δεν τα βούσεις. Ναι. Πραγματικά είναι σοκαριστικό έτσι. Δεν ήξερα να γίνει ποτέ. Ωραίο βίντεο. Μα πάλι είπαμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. 0-0 και στην παράταση. Τι λέγαμε. Ναι, ναι. Όπου δεν ξέραμε σε τι εκκλησία μπήκαμε, μπορεί να ήταν σαταριστών. Βρήκατε μία και μπήκατε. Βρήκαμε μία και μπήκαμε. Είχε ένα εξαπλωμένο εκεί, δεν ξέραμε τι είναι. Τι ήταν αυτό ο εξαπλωμένο? Ένα σπαθί είχε. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Τι σπαθί, ζωρά. Άγιος με σπαθί τέλος πάντων. Εντάξει, καθολική είναι λίγο αλλιώς. Όχι, έχει και ο Άγιος Γιώργιος σπαθί. Α, ναι. Νομίζω και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη. Μην το πει, άστο. Απόβαθμο θα πέσουν εδώ. Συνεχίζουμε ό,τι σάρτ και ανοίγουμε, βγάζει από κάτω. Σε λίγο θα πούμε στο χαμόγελο του παιδιού και θα βγάλει διαφημίσει. Τι ντροπή είναι αυτή. Λίγο στο χαμόγελο του παιδιού. Τι γίνεται αυτό. Θέλουμε να δούμε τον Κρέσπο και βλέπουμε σόλχα. Δεν γίνεται αυτό σε αυτόν τον υπολογιστή, αλήθεια. Θα εκραγεί μόνο του καμιά μέρα, δεν ξέρω. Θα βγάλει καμιά μπούτζα, κάτι, δεν ξέρω. Τι θα συμβεί, δεν είναι normal. Στο πάω 24 βλέπεις όμως, τίποτα δεν βγαίνει. Τι λες, κάνει καμιά δεκαετία. Ακόμα. Πω, τι ωραία πράγματα στον υπολογιστή. Ωραία, δεν βγαίνει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Αυτά νομίζω για το σημερινό το παιχνίδι. Να πάμε όμως στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μια συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα πρόσωπο, νομίζω όλοι τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Και μας ξυλοέριψε φέτος σε κάποια στιγμή, το σκεφτόμουν. Και πολύ κιόλας. Γιατί και είναι από αυτούς τους παίκτες που τους εκτιμάς μετά.
που πολλοί όταν ήταν εδώ έλεγαν... Και πριν τον εκτιμούσες και μετά ο προπονητής έλεγαν όλοι έλα μωρέ. Ναι, μετά, είναι και αυτή η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, οπότε να πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Μαζί μας η Αναδομό. Η Αναδομό με super event χθες. Έτσι, ο Σταύρος ήταν εκεί. Χαμός έγινε. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στα γραφεία της Αναδομό. Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο στην Καλαμαριά. Δίπλα στο McDonald's, ακριβώς. Σημείο κατατεθέν, ναι. Να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Αναδομό για τις ανάγκες σας, ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε, είτε σε ολόκληρο το χώρο σας, είτε σε κάθε χώρο ξεχωριστά. Θα δουν το χώρο οι άνθρωποι στον Αναδομό. Και θα σας δώσουν διάφορες ιδέες, ναι. Πολύ καλές, σε πολύ καλές τιμές, πολλά πακέτα οικονομικά υπάρχουν στην Αναδομό. Αναδομό.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Η Στίχημαν είναι μαζί μας όπως κάθε μέρα, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, η οποία Στίχημαν προσφέρει σήμερα 3 διπλά εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λαμία την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα. Είπαμε το πρώτο τελευταίο φετινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενδεχομένως να είναι και ιστορικό. Πες τα ρε Στέργιο, γιατί τα λέω εγώ και δεν μ' ακούνε. Ιστορικό για άλλους λόγους αγάπη, όχι γενικότερα. Γιατί... γενικότερα είπα ρε παιδιά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, 3 διπλά εισιτήρια, FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε μια στοίχημα που μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, είτε μιλάμε για αγώνες στοιχήματος, είτε μιλάμε για το online καζίνο. Και επίσης υπάρχει και το σερί, το μεγάλο παιχνίδι της στοίχημαν, που με σωστές προβλέψεις και σερί σωστών προβλέψεων κερδίζετε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Και φυσικά, Ρίζεσαι Καζίνο, θέατρο Βεργίνα, έχει πάρει παράταση κυρία επιθεώρηση μέχρι και το Σάββατο 20 Απριλίου. Παρασκευή, Σάββατο, οι παραστάσεις. Παρασκευή 5 Απριλίου, μεθαύριο δηλαδή, Σάββατο 6. Οι δύο επόμενες, πάρα πολύ αξιόλογοι ηθοποιοί, τραγουδιστές και χορευτές της νέας γενιάς του θεάτρου, Πινελόπη Νεσασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Καρτεός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, Μάκης Ζελαπόρτας, πραγματικά ένα μοναδικό σοου, ένα υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Εισιτήρια στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567 για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα, στο οποίο επιτρέπεται η είσοδος ανεξαρτήτως ωραίου ηλικίας, στο 2310-491-291. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μία άκρος ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε τώρα να φιλοξενήσουμε έναν καλεσμένο, που νομίζω απολαμβάνει της καθολικής εκτίμησης του κόσμου, πρόσφερε πολλά. Δεν νομίζω να μας προδώσει κινητή τηλεφωνία, γιατί είναι στο εξωτερικό. Ένα εργαλείο κανονικό. Ναι, να πω όμως πρώτα ότι έχετε ακόμα μία, όχι μία ώρα, 50 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στίχημαν για το παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟΚ Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Τουρκία, θα μεταφερθούμε εκεί. Ναι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Τζάλμα Κάμπος. Μεγάλος παίκτης. Τζάλμα, good morning. Hello, good morning. How Hello. Are you? Good, good, thank you. You guys? We are good. We are good. Thank you. Djalma, tell us a few things about Alanyaspor, your days there and your thoughts about this year. Well, was again adapting year for me because I was 4 years here, but the 2 years in Saloniki, the league was totally different. But okay, it was good. It's good. It's going good. It's competitive league. Okay, the targets are different, and we go for our targets. That's it. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε ο Τζάλμα ότι προσαρμόζομαι στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι χρονιά προσαρμογής για μένα. Ήμουν και παλιότερα 4 χρόνια εκεί, αλλά μεσολάβησαν τα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου ήταν ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, αυτό της Ελλάδας. Είναι καλή η παρουσία μου, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα της Τουρκίας. Έχουμε βέβαια διαφορετικούς στόχους σαν ομάδα από αυτούς που είχαμε με τον ΠΑΟΚ, εννοεί ο Τζάλμα, καθώς μάχεται για την. Ουσιαστικά κέρδισε την παραμονή της η Αλάνιασπορ. Τζάλμα, what are the main differences between football in Turkey and Greece? Well, I think the teams they have better players in general because the average of the players are higher. There are players with more experience, and I think this changed the difference because in every team you can find a big player or a big name from before or from some years ago.
So you can face big players here. In Greece is different. You can face, but normally just in three big teams. Here, all the 18, they can have a big name. Λοιπόν, μας λέει ο Τζάλμα ότι στο τουρκικό πρωτάθλημα υπάρχουν περισσότεροι παίκτες με ποιότητα. Γενικότερα, όλες οι ομάδες έχουν μεγάλους παίκτες. Είπε χαρακτηριστικά ότι σε κάθε ομάδα μπορείς να βρεις ποδοσφαιριστές που πριν από μερικά χρόνια έπαιζαν σε μεγάλες ομάδες και μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει μόνο στις μεγάλες ομάδες να έχουν καλούς παίκτες με ποιότητα. Στην Τουρκία γενικότερα υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Τζάλμα, you were here, you lived big moments. Which is the main thing that you missed from PAOK and Thessaloniki? Well, I have to say was a special time there. I think the best moment was the when we win the cup, because I think this was the moment where we turned the history a little bit, because many years we don't get a title. So this was a main moment, and I can say I miss the fans, because they are really special. They support the team. They go everywhere, and they want as much as the players. So this is connected. Do you receive until today messages from the fans? Yes, I still receive it. Yes, I still receive it, some message. To give compliments, to say that they miss me, or to say just hi. It's nice from part of the fans, it's nice. Λοιπόν, λέει ο Τζάλμα σε ερώτηση για το τι του λείπει περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη και ποιο ήταν η πιο δυνατή στιγμή του στον ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη στιγμή, είπε, ήταν όταν κερδίσαμε το κύπελο, όταν γράψαμε κατά κάποιο τρόπο ιστορία. Είχε πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ να πανηγυρίσει τίτλο, αναφέρεται στο κύπελο του Βόλου. Mm-hmm. Λοιπόν, μου λέει πάρα πολύ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, είναι ξεχωριστοί, υποστηρίζουν την ομάδα, είναι παντού όπου και αν αγωνίζεται η ομάδα, και σε ερώτηση αγάπης για το αν συνεχίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να τους στέλνουν μηνύματα, είπε όντως συνεχίζουν να λαμβάνω μηνύματα. Άλλοι μου λένε ωραία λόγια, άλλοι μου λένε ότι τους λείπω. Γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει ακόμα και τώρα. Τζάλμα, I believe that you talk with many players from ΠΑΟΚ, right? I see in Instagram. Yes. Many messages. Yeah. I keep contact with some players. We share some thinkings about the games. I check how is PAOK. When I have time, I see the games. Mostly, I speak with Varela. Mostly, we are more in touch. And he tell me how he's going, if something wrong, if something good, how he's feeling. But yes, I'm from outside, but of course I care about PAOK, and I'm glad to see PAOK making a good season. You said that you spoke with Varela. Did he tell you that he will stay at PAOK? But he don't tell me yet. I think it's a personal issue, and he will decide the best. I believe he wants to stay there. I believe they will find a solution to he stay there. Λοιπόν, είπε ο Τζάλμα ότι κρατάω επαφή με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Μοιραζόμαστε πράγματα για τους αγώνες μας, εννοεί του ΠΑΟΚ και της ΑΕΝΕΣΠΟΡ. Πάντα τσεκάρω το τι κάνει ο ΠΑΟΚ και αν έχω χρόνο βλέπω και τα παιχνίδια του. Περισσότερο επαφή κρατάω με το Βαρέλα. Μου λέει τι συμβαίνει στην ομάδα, αν συμβαίνει κάτι άσχημο, αν συμβαίνει κάτι καλό. Γενικότερα μιλάμε πολύ. Είμαι εκτός του ΠΑΟΚ, αλλά νοιάζομαι για την ομάδα, νοιάζομαι για τον ΠΑΟΚ, και σε ερώτηση της αγάπης για το αν του εκμυστηρεύτηκε κάτι για το συμβόλαιό του ο Φερνάντο Βαρέλα, ο Τζάλμα είπε ότι δεν μου τα λέει όλα, είναι προσωπικό θέμα. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, θέλει ο Βαρέλα να μείνει και πιστεύω θα βρεθεί μια λύση. Τζάλμα, did you expect that PAOK could be the only team in Greece without a defeat in all that matches and one step from the title right now? Yes, I believe. Well, PAOK have a strong team. They show in many games. And now is some games less, so I don't believe they will make it easy now. Now is the final sprint, so I believe they will get more tight and more tough. So I don't believe they will be defeated till the end. Σε ερώτηση για το αν περίμενε ο Τζάλμα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι φέτος αίτητος και ένα βήμα πριν το πρωτάθλημα, είπε βεβαίως το πίστευα. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δυνατή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
το έχει δείξει σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος. Απομένουν λίγα ακόμα παιχνίδια. Ουσιαστικά είπε απομένει το τελικό sprint και δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα γνωρίσει ήττα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Gentlemen, today ΠΑΟΚ has a big game for the cup with Asteras Tripolis. Yeah. And it's also one step from the semi-final, from the grand final. Your predictions about this game? This is easy. I believe we will go to the final and we win the cup. This is what I believe. I told you before, the team is very strong. You have very good players. You can change the team and the quality is still high. So I believe will be a good game, but ΠΑΟΚ will win. Σε ερώτηση για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και ποια είναι η πρόβλεψή του για το παιχνίδι, είπε ο Τζάλμα ότι πιστεύω θα πάμε στον τελικό. Χρησιμοποίησε πρώτο προθετικό, θα κερδίσουμε λέει το κύπελο. Έχει πολύ δυνατή ομάδα, ο ΠΑΟΚ όπως είπα και νωρίτερα, με πολύ καλούς παίκτες και έχει τη δυνατότητα ο προπονητής να αλλάζει την ομάδα και να τη φρεσκάρει και η ποιότητα να παραμένει και η δυναμική υψηλή. Τζάλμα, I'm sure that you know that Ρασβάν Λουτσέσκου, since you were left from ΠΑΟΚ, spoke many times about you with the best words. Which was your relationship with him and what do you believe about him? I think first I thank you for the words. I think he's a great coach. He's making a very good job. He's keeping the balance in the team. Before you have many games, now a little bit less games. So you need to put everybody in shape to play. And you can see he have his own how I say image from the team. So the team plays how he wants. So I tell you, he's a good coach and he's the perfect coach for ΠΑΟΚ now. We know that he told you to stay in the summer. Is it true? We know this. This was a process. Many things happened. So now I take my way. I think the ΠΑΟΚ is going in a good way. I think this is not an issue now. He's going good, I'm going good well also, so that's what's important. Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, γιατί όντως σε κάθε ευκαιρία μιλάει με τα καλύτερα λόγια ο Λουτσέσκου για τον Τζάλμα, είπε τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, είναι σπουδαίος προπονητής, κρατάει την ομάδα σε ισορροπία, έχει ομάδα αυτά τα αποτελέσματα που δείχνουν και την αξία του προπονητή, βάζει πάντα αυτούς που είναι στην καλύτερη φόρμα και από την εικόνα της ομάδας η οποία ουσιαστικά παίζει όπως θέλει ο προπονητής καταλαβαίνουμε το έργο του Ράσβαν Λουτσέσκου και σε ερώτηση για το αν του είπε όντως ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι να μείνει στον ΠΑΟΚ ο Τζάλμα είπε πολλά πράγματα συνέβησαν το καλοκαίρι τώρα σημασία έχει ότι είμαι εδώ ήταν μια διαδικασία εκείνη του καλοκαιριού και η πραγματικότητα είναι ότι τώρα είμαι εδώ. Τζάλμα, we saw that you have big games with Angola. You managed yeah. to enter. Yes. Yeah. Your thoughts about this? Yeah, I feel very happy. I felt very happy because in the last two competitions we were out, and 4 years later we managed to go inside again of African competition. And in June, Egypt, all the lights will be there in the summer. So it's good to be part of that with the national team. Η Αγκόλα προκρίθηκε στους τελικούς του Κόπα Αφρικά που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Καμερούν, αν δεν κάνω λάθος. Ο Τζάλμα είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόκληση της Αγκόλα στην τελική φάση του Κόπα Αφρικά. Στις δύο τελευταίες διοργανώσεις δεν ήμασταν εκτός. Μετά από 4 χρόνια θα είμαστε και πάλι μέσα στην διοργάνωση. Όλες οι μεγάλες ομάδες θα είναι στο τουρνουά και είναι πολύ σημαντικό ότι θα είμαστε και εμείς, εννοώντας φυσικά την Αγκόλα. Τζάλμα, one last thing, one wish for ΠΑΟΚ and his fans. Well, my wishes is they continue what they are doing well, and I wish to say them congratulations 2 times in the end for the fans and and player, staff, everybody who's working hard for the titles. So they are close. It's not done yet, but they are pretty close.
I wish them the best and strange. Είπε ο Τζάλμα ότι θέλω να ζω στους συγχαρητήρια και στην ομάδα και στους παίκτες και στους προπονητές και στους όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ομάδα και κοντά στην ομάδα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα, αλλά η ομάδα είναι πολύ κοντά στο να πετύχει τους στόχους της και τους ξαναδίνω συγχαρητήρια και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Τζάλμα, would you like to be here for the final of this season, for the celebrations? I wish. I wish I could make part of that. If will be possible, I will be there. If will be possible. Okay. Thank you very, very much. Thank you. Good thank luck you to much. Turkey. And thank you very much. I wish we will see you again. Maybe see you okay. here in Greece for the summer. Are you in your plans? Thank you very much. I don't have my plans. In summer will be needed. In African countries. Yes. You have matches. Right. Thank you, Jalma. Thank you very Take much. Care. Good Thank job. You. Thank you very much. Bye. Στην τελευταία ερώτηση για το αν θα ήθελε να είναι εδώ στη Φιέστα για τους πανηγυρισμούς, είπε αν δεν έχω υποχρεώσεις θα το ήθελα πολύ. Εντάξει, ο Τζάλμα γενικότερα έδειξε ότι είναι, παραμένει δεμένος με την ομάδα. Πέρασε πολύ ωραία χρόνια εδώ, έδωσε πολλά, πήρε πολλά. Σπουδαίος χαρακτήρας πάνω απ' όλα. Βέβαια. Είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν πραγματικά σε κάθε τους κίνηση και στην καθημερινότητα και όσο ήταν εδώ, όσο τον ζήσαμε, σπουδαίος άνθρωπος. Κοίταξε, ακόμα κι αν κάποιος έχει τις αντιρρήσεις του για το τι έδωσε ο Τζάλμα, ναι. δεν νομίζω να είναι πολύ. Και το είδαμε και φέτος. Δηλαδή, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε σταθερά στα εξτρέμ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε ποιους δύο εμπιστεύτηκε περισσότερο ο Λουτσέσκου για τις πτέρυγες, δεν υπάρχει απάντηση. Ναι, το ψάχνει γενικά όλη τη χρονιά. Το έψαξε όλη τη χρονιά. Okay, πότε στα δεξιά ο Λιμιός, πότε ο... Γενικότερα με τον Ζαμπά, με τον Λιμιό, με τον Καντουρί, με τον Μπέλκα, με τον Μπίσεσβαρ. Πολύ ο Μπίσεσβαρ, ναι. Σωστά. Πολλές οι αλλαγές γενικότερα. Ο Τζάλμα ήταν σταθερά. Okay, δεν κατέστησε δυνατό να μείνει. Παραμένει και ο ίδιος δεμένος με την ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι όντως ο Λουτσέσκου έδωσε μάχη το καλοκαίρι για να μείνει ο Τζάλμα. Ήθελε πάρα πολύ. Και γενικότερα, αυτό που σας έλεγα και πριν, εγώ θυμάμαι πραγματικά πολύ κόσμο το καλοκαίρι να λέει ναι, εντάξει, να τον πάμε στο αεροδρόμιο. Μήπως δεν το έχεις δει αυτό. Και φέτος. Ναι, εντάξει, υπήρξαν ορισμένοι από Οκτώβριο-Νοέμβρη και μετά, πολλοί να λένε αν είχαμε τον Τζάλμα και πόσο λείπει ο Τζάλμα. Εγώ αυτά δεν το κατακρίνω. Για όλους τους παίκτες του κόσμου, ακόμα και για τον Μέση και τον Ρονάλντο, υπάρχουν αυτοί που είναι απέναντι. Δεν τους θεωρούν κάτι ξεχωριστό. Ναι, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά γενικότερα, ο Τζάλμα δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα στην ομάδα τα χρόνια που έμεινε. Ναι. Ήταν επαγγελματίας 120%. Ναι. Πάντα έδινε αυτό που μπορούσε. Αθόρυβος παίκτης. Πέτυχε γκολ, έδωσε assist. Εντάξει, δεν είναι και ο εξτρέμ που θα έγραφε 20 γκολ και 20 ασίστ στο πρωτάθλημα. Ήξερε απλά τι μπορούσε να του δώσει. Ναι, και ήξερε ο προπονητής ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί με κλειστά μάτια. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν προπονητή όπως ο Λουτσέσκου που δεν θέλει απλά τον εξτρέμ να περιμένει την μπάλα και να κάνει κούρσες μπροστά. Έχει πολύ καλή παρουσία στην Τουρκία και στην Αγκόλα. Είναι από τους βασικούς παίκτες της ομάδας. Επέστρεψε μετά από ένα μεγάλο διάστημα που δεν έπαιζε εκεί. Κυρίως για εξαγωνιστικούς λόγους, από ό,τι θυμάμαι. Πολύ, πολύ καλός παίκτης και πραγματικά καταλαβαίνουμε και εμείς μέσα από social media ότι κρατάει επαφές με όλους. Με το Βαρέλα υπό ίδιους περισσότερο. Δεν μας είπε, Στέργιο, αν του έχει πει ο Βαρέλα ότι θα μείνει. Δηλαδή, εντάξει, την έκανε την τρίπλα εκεί. Ασφαλώς ξέρω Τζάλμα. Προφανώς. Εντάξει. Όμως okay. δεν ξέρω Τζάλμα. 21 εμφανίσεις φέτος στο πρωτάθλημα της Super League της Τουρκίας. 4 γκολ, 4 assist. Με την Αλάνια. Με την Αλάνια. Έχει ξεκινήσει στο 65% των παιχνιδιών σαν βασικός. Δεν το λες και άσχημα. Έχει παίξει παραπάνω από το 75% των λεπτών των αγώνων της Αλάνια στο πρωτάθλημα. Και 40 συμμετοχές με την Αγκόλα, με την εθνική ομάδα. Ναι. Με 8 γκολ. Και αυτές πολλές. Σπουδαίος παίκτης πραγματικά και χαρά μας πάντα να μιλάμε με τέτοιους ποδοσφαιριστές. Πολύ σημαντικός. Δύσκολα να έρθει στη Χαλκιδική γιατί θα έχει το Κόπα Αφρικα. Ναι, έρση. Γεμάτο καλοκαίρι έχει. Που αν δεν κάνω λάθος είναι Ιούνιο, τέλη Ιουνίου είναι το ναι. Κόπα Αφρικα στο Καμερούν. Δεν νομίζω ότι θα έχει διακοπές φέτος, Στέργιο, ο Τζάλμα. Θα έχει λίγες. Δεν νομίζω. Δεν γίνεται να πάει σε τι θα έχει μια εβδομάδα, θα έχει διακοπές αυτό. Άντε να τελειώσει το πρωτάθλημα μέσα Μαΐου.
Δύο Κοίταξε, το Κόπα Αφρικα είναι από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Δύσκολα. Θεωρώ πως δεν θα πάει τελικό η Αγκόλα. Είναι καλή ομάδα όμως. Καλή ομάδα είναι. Έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Ναι, καλή ομάδα είναι, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πάει στον τελικό. Καλά, εντάξει, ναι, θα προχωρήσει όμως. Ενδεχομένως να προχωρήσει, αλλά. Είπαμε εκεί ότι ο Βαρέλα δεν έχει περάσει. Όχι, δεν πέρασε πάνω στην ακροτήρια. Δεν πειράζει, να ξεκουραστεί ο Βαρέλα το καλοκαίρι. Μια χαρά. Ναι. Η Αίγυπτος, Ουάρντα. Ουάρντα έχει περάσει. Ουάρντα δεν έχει διακοπές φέτος. Κάτσε να είναι στο. Καλά, ναι. Ουάρντα στο ρόστερ, γιατί έτσι όπως πάει. Στο ρόστερ. Δύσκολα είναι. Βλέπω και την Αίγυπτο. Δύσκολα. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, και επίσης για τον Τζάλμα, επειδή το λέγαμε. Ήθελα να το ρωτήσω και το ξέχασα εσύ. Έχει κάνει σπουδαίο έργο στην Αφρική. Έβλεπα πάλι που είχαν ανέβει διάφορες φωτογραφίες. Σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Ναι. Βοηθάει πάρα πολλά παιδιά εκεί. Σε ιδρύματα. Νομίζω κάτι κάνει και ο ίδιος. Κοίταξε, αυτό που έκανε τελευταίο, δεν ξέρω μόνο σε αυτό αναφέρεσαι. Αγόρασε τον εξοπλισμό για ένα ολόκληρο σχολείο. Ναι. Δηλαδή, είδαμε φωτογραφίες με θρανία, καρέκλες. Ναι, 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 αυτό το τελευταίο. Ό,τι χρειάζεται ένα παιδάκι. Τσάντες, βιβλία. Ναι. Και φάρμακο ακόμα, αν δεν κάνω λάθος. Ξέχασα να το ρωτήσω. Κρίμα. Δεν πειράζει. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να κάνουν τέτοιες πράξεις και όχι τόσο να το βγάζουν προς τα έξω. Αλλά μπράβο και στον Τζάλμα, δεν το είπαμε, το ξεχάσαμε για το γεγονός ότι δεν έχει ξεχάσει τον τόπο του. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης που έχει κάνει χρήματα στο εξωτερικό, γιατί έχει κάνει χρήματα ο Τζάλμα και συνεχίζει να κάνει και μπράβο του. Και απλά επισκέφτεται την πατρίδα του όταν έχει αγώνες εθνική ομάδα, πάει και έρχεται και δεν τον νοιάζει τίποτα. Ναι. Μοιάζεται για τον τόπο του. Βοηθάει τα παιδιά, βοηθάει τα σχολεία να εξοπλιστούν. Εντάξει, μπορεί να μας φαίνεται εμάς όχι κάτι το ιδιαίτερο να αγοράσει στρανία, καρέκλες, βιβλία, φάρμακα και τσάντες. Πλάκα, αλλά για ορισμένες περιοχές της Αγκόλας φυσικά. Είναι το α και το ω και κάθε άλλο παρά αυτονόητα θεωρούνται μερικά πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραίο ήταν ο Τζάλμα. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Ναι, αφού πω ότι έχετε ακόμα μισή ώρα για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 διπλά εισιτήρια προσφορά της Τίχημαν. Τελευταία για το μέρα. Τελευταία μέρα, ναι, μάλλον αύριο θα τα δώσουμε. Πάω Κλαμία, γήπεδο Τούμπας, Κυριακή απόγευμα. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο, στο 54526 στέλνετε το μήνυμα. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρα 5, ξαναλέω, 3 διπλά εισιτήρια προσφορά της Στίχημαν. Η κυρία επιθεώρηση μαζί μας, εισιτήρια από τα ταμεία του καζίνου, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-2345-6-7. Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Όσοι έχετε πάει, νομίζω, δικαιωθήκατε και περάσατε τέλεια. Είναι όντως ένα μοναδικό μουσικοκρατικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης και δεν μας έχει συνηθίσει η αγάπη το θέατρο Βεργίνα σε μέτρια πράγματα. Όχι, όλα αυτά τα χρόνια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γίνεται σκοτωμός για να μπορέσει να πας. Πήραν παράταση, θα φτάσουμε μέχρι Πάσχα σε λίγο. Ξαναλέω, κάθε event στο θέατρο Βεργίνα πραγματικά είναι μοναδικό. Οι άνθρωποι εκεί όντως τους αξίζουν συγχαρητήρια που εξασφαλίζουν ότι θα περάσετε καλά πριν καν μπείτε στο θέατρο Βεργίνα. Ναι, πραγματικά. Να αξιούζουν εδώ μαζί μας. Τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε. Value for money, Στέργιο, να ξέρεις. Αν θέλεις να πάρεις παπούτσια, θα πας εκεί. Άσπρα αθλητικά ήθελες εσύ, λέγαμε. Άσπρα, άσπρα, άσπρα. Ωραία, πάρα πολλές επιλογές στα NAC. Το καινούργιο κατάστημα της Μπισκή Μιαρ Αριστοτέλους είναι πλέον στην διάθεσή σας. Πάρα πολλές επιλογές, ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, τσάντες, αξεσουάρ, πάρα πολλές επιλογές. Και σε πολύ καλές τιμές στα ΝΑ και πλατεία για σοφίες κατάστημα και με Μετερίνιαν Κόσμος και στα Ελευθέρους Βενιζέλους για όσους ταξιδεύουν και πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και στοίχημα.gr. Για να δείτε ότι γίνεται με αποδόσεις. Να σκοράρει ο ΑΚΠΟΜ 1,95. Καλά, τώρα μην πας στο σίγουρο. Να σκοράρει ο ΠΑΟΚ στα 2 ημίχρονα 2,35. Καλό. Ναι. Ή να πάρει ο ΠΑΟΚ μια απλή νίκη 1,29. Σπουδαίο σημείο, Στέργιο. Τι, παίξα το 14, εσύ. Για αυτούς που έχουν τα πακέτα, είναι σπουδαίο το 1,29. Κοντά 1,30. Δεν νομίζω. Συγγνώμη. Πρόκληση του ΠΑΟΚ 1,14. Βλέπω τώρα στοίχημα με 5 ευρώ, 2.112,65 ευρώ. Αδειάς βρε φίλε μας. Πες μας ποιος είσαι δηλαδή, για το Θεό. Υπάρχει και το ΑΕΚ Λαμία, 9.30 ώρα το βράδυ για στοιχηματισμό, 1,33 ο άσος της ΑΕΚ, 4,75 το Χ, 12,25 ανέβηκε το διπλό της Λαμίας.
και νομίζω οι αποδόσεις για νικητή διοργάνωσης παραμένουν οι ίδιες πάνω κάτω. Ναι, ίδιες είναι. Ο ΠΑΟΚ 1,85, η ΑΕΚ 2,65, η Λαμία 12 και ο Αστέρας Τρίπολης 14. Πέρα από αυτά υπάρχουν δεκάδες αγώνες και σήμερα, υπάρχει Premier League, υπάρχουν αγώνες και στην Ισπανία. Εύκολα παίζεται από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να πούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο που παραδοσιακά είναι 20 λεπτό. Αγάπη. Λοιπόν, έχετε ακόμα ένα τεταρτάκι για να διεκδικήσετε ένα από τα 3 διπλά εισιτήρια που προσφέρει η Στοίχημαν για το παιχνίδι της Κυριακής ΠΑΟΚ Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφει ο Τζίλος. Ναι. Στους ορισμούς ορίστηκε να σφυρίξει το Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης. Ναι. Παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον με βάση τη δυναμική και τους στόχους και, και τους βαθμούς του Απόλλων, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Τζίλος επιστρέφει στην ενεργό δράση. 9 Δεκεμβρίου σφύριξε τελευταία φορά το Ξάνθη Ολυμπιακός. Σιδερένιος να είναι ο άνθρωπος. Αυτοί που του επιτέθηκαν δεν φάνηκαν να πέτυχαν το σκοπό τους, δηλαδή να του κόψουν την διαιτησία, γιατί αυτό προέκυψε σύμφωνα με τον τρόπο που τον χτύπησαν. Στις 9 η ώρα το πρωί. Σε κεντρικό δρόμο. Σε κεντρικό δρόμο της Λάρισας. Ναι, μέρα μεσημέρι κανονικά. Διαιτητής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λαμία ο Τάσης. Και βοηθή Δημητριάδης και Κολοσσιώνης. Τέταρτος είναι ο Φωτιάς. Ο Κομίνης φυσικά είναι μέσα στους ορισμούς. Όφι Πας Γιάννενα, αλίμονο. Δηλαδή στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της αγωνιστικής. Δηλαδή ένα παιχνίδι που καίει, ρε παιδί μου, είναι το Όφι Πας Γιάννενα. Ναι. Δεν είναι ούτε το Παναθηναϊκός Άρης, ούτε το Ξάνθη ΑΕΚ, ούτε το ΠΑΟΚ Λαμία. Ναι. Και είναι εκεί ο Κομίνης. Με Ιντάνας και Κουρομπίλια. Δεν έχει χάσει άλλα κι άλλα σε αυτό το Βαγγέλο. Θα χάσει. Καλή επιτυχία στον Κομίνη. Πάμε βολέι. Πάμε στο βολέι. Που έχουμε νωρίς παιχνίδι. Ναι, έχουμε στην άλλη γραμμή τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, να μας πει λίγο τα τελευταία νέα της ομάδας. Ουσιαστικά στο παραένα της πρώτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να φτάσει μέχρι τους τελικούς και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Γεια σου Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται Ραφαήλ. Ακριβώς όπως τα είπατε, στις 4 είναι το μάτς ΠΑΟΚ Ρέκλης. Νομίζω ότι ξεκινάει το πραγματικό πρωτάθλημα πλέον με τα play-off. Έχει το πλεονέκτημα έδρας ο ΠΑΟΚ μέχρι και τα ημιτελικά. Θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Σήμερα ο πρώτος αγώνας το Σάββατο στις 7.30 στη Μίκρα, ο δεύτερος και αν χρειαστεί και τρίτος την επόμενη Τρίτη. Καλό το κλίμα στην ομάδα, με ψυχολογία και αποφασιστικότητα. Θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ, όπως δήλωσε και ο Σάκης Ψάρας. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει και το γεγονός στο υπέρ του ότι έχει κερδίσει 3 φορές στον Ηρακλή και σε πρωτάθλημα και σε Link Cup και με 2 διαφορετικές ομάδες στην ουσία, αφού άλλαξε το ρόστερ τον χειμώνα. Θέλει να εκμεταλλευτεί φυσικά και η νέδρα του σήμερα, να κάνει το πρώτο βήμα και να πάει το Σάββατο για να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Τζάλμα, τζάλμα λέω. Έλα τζάλμα. Ωραία τα ελληνικά σου. Μαθαίνεις γρήγορα. Τι σου είπε. Ραφαήλ. Μέχρι να συνέλθει η αγάπη να πούμε ότι δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη το μάτσο, οπότε δεν υπάρχει μόνο live ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Οπότε τώρα μπορείς να συνεχίσεις αγάπη άμα θέλεις. Ενημερωμένος ο Τζάλμα αγάπη και τον Βόλιο του ΠΑΟΚ. Είπαμε να αγαπάει την ομάδα Τζάλμα, όχι και έτσι. Ξέρει και να έχει τηλεοπτική κάλυψη. Εντάξει ρε παιδιά, το είχα μπροστά μου εδώ πέρα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Ωραία. Ραφαήλ. Ναι. Τι περιμένουμε από κόσμο, έχουμε εικόνα. Γιατί έτυχε εσύ να είναι και τα δύο μάτσα τώρα με 3 ώρες διαφορά. Ναι, ισχύει, είναι και νωρίς. Εντάξει, θα γινόταν αναγκαστικά και η αλλαγή, η ώρα θα πήγαινε πιο νωρίς σήμερα το παιχνίδι, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος, είτε θα ήταν και η Ψυχιάτη και ο Ηρακλής, γιατί θα ήταν και το μάτς του ποδοσφαίρου. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα, εντάξει, εργάσιμη, εκείνη την ώρα ο περισσότερος κόσμος θα σχολάει, σίγουρα οι περισσότεροι θα θέλουν να πάνε και Τούμπα. Δεν νομίζω να έχουμε πολύ κόσμο. Κλασική εντάξει, νομίζω, Ραφαήλ, θα είναι. Ναι, θα είναι ο κλασικός ο βολικός που έχει φέτος ναι, το παλατάκι. Δυστυχώς, αλλά εντάξει. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Πρέπει έτσι, να ναι. αποδέχεις ότι συμβαίνει γενικότερα στη ζωή σου. Το κόσμο θα έχει. Σαμπυρίδης προχθές, νομίζω ναι. ήταν ξεκάθαρος και εκείνος. Ναι. Κόσμο θα έχει στους τελικούς με Ολυμπιακό. Εκεί θα έχει κόσμο. Εντάξει, πιστεύω ότι αν δεν τύχαινε έτσι, θα είχε παραπάνω σήμερα. Πλάκα-πλάκα. Απλά το ένα παιχνίδι είναι στις 4 και το άλλο είναι στις 7. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Είναι και καθημερινή, αλλά... Εγώ δεν νομίζω να έχει.
Σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε, είναι και η ώρα τέτοια ρε εσύ. Δηλαδή να ήταν το ΠΑΟΚ Ηρακλής 7.30 σε άλλη μέρα π.χ. Θα ήταν πολύ καλύτερο από το να είναι 4 η ώρα, Τετάρτη. Ναι, θα έχει λίγους περισσότερους. Πολλούς περισσότερους δεν θα είχε. Εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, η ομάδα να κάνει το καθήκον της. Νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση το τελευταίο δίμηνο, Ραφαήλ. Ναι, ναι, νομίζω τρίμηνο, ότι δείχνει καλά στοιχεία. Εντάξει, ακόμα είναι... και στο μάτι δηλαδή, με τον Ολυμπιακό ήταν, νομίζω ότι φάνηκε ότι πλέον η ψαλίδα έχει κλείσει. Και θεωρώ ότι έχει περιορίσει στο ελάχιστο τα διαστήματα που, που κόστησαν πάρα πολύ στο πρώτο μισό τη σεζόν. Δηλαδή, ναι, και αν χάσει ακριβώς η ομάδα λίγο την αυτοσυγκέντρωση και την αποτελεσματικότητα, δεν τα χάνει για πολύ. Δεν δείχνει στο σύνολο τουλάχιστον αυτά τα σκαπανεβάσματα. Υπάρχουν πάλι βέβαια αυτά τα γνωστά blackout εκεί, δηλαδή όπως και στο μάτι με τον Ολυμπιακό που προηγήθηκε 5 πόντους και έχασε δικό του σετ. Εντάξει, αυτά νομίζω ότι θα καλυφθούν σιγά σιγά και ειδικά τώρα στα μάτια που θα είναι και μια σειρά αγώνων μέχρι τον Μάιο που είναι full playoff και το Final Four στο κύπελο, θα τα καλύψει νομίζω αυτά και να η ομάδα. Ο Ηρακλής σε τι φάση βρίσκεται από όσο τον παρακολουθείς? Καλή κατάσταση και ο Ηρακλής έκανε τον ντεμαράζ στο δεύτερο γύρο, δεν μπόρεσε να ανέβει πιο πάνω από την 7η θέση βέβαια, ήταν ισοβαθμία με την Κηφισιά. Προέρχεται από ένα καλό αποτέλεσμα μέσα στην Σύρο και εντάξει θέλει φυσικά να σπάσει την έδρα του ΠΑΟΚ, είναι και ένα τοπικό ντέρμπι όπως και να το κάνουμε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή, και να μπορέσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν το Σάββατο και στην έδρα του. Στην κανονική περίοδο τι είχαμε, Ραφαήλ, ΠΑΟΚ Ηρακλής? Δύο νίκες του ΠΑΟΚ ήταν εύκολες, 3-0 και 1-3 μέσα στη Μίκρα και στο League Cup στις αρχές της σεζόν, ναι, ήταν 3-0 πάλι υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλά νομίζω, δηλαδή και στις δύο ομάδες και στον Ηρακλή πάρα πολλοί νέοι παίχτες στο δεύτερο μισό της σεζόν και στον ΠΑΟΚ τελείως διαφορετική ομάδα, οπότε νομίζω ότι θα δούμε μια ενδιαφέρουσα σειρά. Έχεις την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερο στα play-off, δηλαδή να έχουν καταλάβει οι παίχτες ή συνειδητά το τελευταίο διάστημα να μην φόρτσαραν ιδιαίτερα και να είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλους τους τελικούς? Αυτός ήταν ο στόχος νομίζω. Το είχε πει και ο Σάκης ο Ψάρας ότι από τον Απρίλιο και μετά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Όχι μόνο δηλαδή να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα φανεί. Από σήμερα δηλαδή είναι κριτήριο και το σημερινό παιχνίδι και του Σαββάτου πολύ περισσότερο με τον Ηρακλή. Θα ακολουθήσει λογικά και η σειρά με τον Παναθηναϊκό εφόσον πάνε καλά τα πράγματα για το ΠΑΟΚ. Επομένως πρέπει να δούμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος όπως μας έχει συνηθίσει φορτσάρει πάντα τον Απρίλιο και φέρνει τίτλους πάντα στο τέλος σεζόν. Ναι. Ωραία, 4 η ώρα. Ζωντανή μετάδοση από το ΠΑΟΚ 24 και ενημέρωση θα υπάρχει στο Λίμπερο. Ωραία φωτογραφία, Ραφαήλ, της ομάδας Στίβου στην Άρτα. Είναι στο θρυλικό γεφύρι. Ακριβώς. Πολυμερείς το χτίζανε και το βράδυ κρεμιζόταν, αυτό είναι. Νομίζω φέτος η Άρτα πάει καλά στον ΠΑΟΚ και στις γυναίκες στο χάντμπολ το κύπελο και τα μικρά παιδιά του Στίβου φέραν αρκετές επιτυχίες σε μια ημερίδα εκεί που διοργανώθηκε. Πολύ καλή δουλειά γίνεται και στο τμήμα του Στίβου. Αρκετοί γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Υπήρχε έτσι ένα οικογενειακό κλίμα μαζί με τους αγώνες. Δεν βλέπω κάποιο κάγκελο στο γιοφύρι το θρυλικό, δηλαδή. Όχι, δεν έχει, έτσι είναι. Το βλέπω λίγο, ναι. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αν έχεις ένα θεματάκι με το ύψος, δεν πολύ πας, αλλά τα παιδιά μας δεν έχουν θέμα, είναι ατρόμητα. Για κανένα λόγο. Έτοιμος το βλέπω. Ναι. Όχι. Ωραία φωτογραφία, όντως. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ, να περιμένουμε σήμερα, αύριο, στα κοντά. Θα έχετε παρέα στην Τούμπα σήμερα, θα είναι και η πρωταθλήτρια ομάδα του βόλεϊ γυναικών. Νομίζω ότι θα κάνει τον καθιερωμένο γύρο του θριάμβου, όπως έκανε και η πάλι παλιότερα και το handball γυναικών πρόσφατα με το κύπελο που κατέκτησε. Το Σάββατο θα γίνει μια τυπική φιέστα στην Μίκρα, νωρίς θα είναι το μεσημέρι. Και νομίζω ότι πλέον σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ τελειώνει τα πανηγύρια και θα μπαίνει στην επόμενη μέρα. Από πλευρά ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ εξημεί ότι φυσικά και η μέρα ΠΑΟΚ που θα γιορταστεί την Κυριακή. Με αφορμή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Λαμία θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για μία ακόμα χρονιά. Την Παρασκευή στις 2 θα είναι η συνέντευξη τύπου με αφορμή αυτή την ημέρα. Αρκετοί παίχτες και από το ποδόσφαιρο και από τα υπόλοιπα τμήματα του ΑΣΥΜΑ και διοικητικοί παράγοντες. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια πραγματικά είναι αξιέπαινο. Κάθε χρόνο και φυσικά περισσότερα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί μεγάλο μέρος προέρχεται από δωρεές εταιριών που ανεβάζουν έτσι το τελικό βάρος των τροφίμων σε πολύ μεγάλο επίπεδο, σε τόνους, αλλά και ο κόσμος κάθε χρόνο ανταποκρίνεται και πραγματικά είναι μια ιδέα που έχει γίνει θεσμός αντί για κάποιες εκδήλωσεις ή κάποιες γιορτές να γιορτάζει ο ΠΑΟΚ έτσι, προσφέροντας τρόφιμα. Φέτος θα είναι υπέρ 5 ιερών Μητροπόλεων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθούμε και αύριο και μεθαύριο με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Τζάλμα, καλά μας τα είπες. Γεια σου, Τζάλμα. Και χαιρετάω, Τζάλμα, θα πάει στο μπαλατάκι.
Λοιπόν, κάντε καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ραφαήλ Τζάλμα. Να ξέρει, παιδιά, γίνονται λάθη τώρα. Το είχα μπροστά μου, Τζάλμα. Εσένα πριν όλο είπε Χρήστο. Δεν σε πείραξε. Εγώ έκανα τον Ραφαήλ Τζάλμα. Τον αναβάθμισα κιόλα. Σε παρακαλώ, Τζάλμα Κάμπο. Δεν με είπε Πέδρο. Φερνάντο. Τέλειο. Στεριό. Κυνηγά. Καλώνησε. Εγώ βλέπω, βάζω πλάτη. Ναι. Κυνηγά. Εντάξει. Μην βγούμε έξω και το λες 25 ώρες. Όχι, το επόμενο πεντάλεπτο μου. Ωραία, εντάξει. Με το που φύγουμε από τα γραφεία του Λίμπερο. Να ξέρετε, πέφτει η μπούλινγκ εδώ πέρα. Για κάποιο λόγο. Μωρέ, πέφτει η μπούλινγκ. Πέφτει η μπούλινγκ. Περνάω δύσκολα. Έχει και παράπονο. Περνάω δύσκολα. Θα κάνει τώρα την κλήρωση ή θα περιμένουμε λίγο ακόμα, θεωρείς? Θα περιμένω ακόμα 2 λεπτά να πάει παραπέντε. FM και ενώ ΠΑΟΚ. Ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Φίλος του ΠΑΟΚ έχει στείλει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, πάνω από 20 μηνύματα, πραγματικά. Παναγία μου. Εντάξει, φίλε, νομίζω έχεις πολλές πιθανότητες. Ναι, ναι, έχεις κερδίσει, έχεις υπερκεράσει τις συμμετοχές της υπόλοιπης κατά πόλη, οπότε επειδή δίνουμε 3 και όχι 1. Ναι, δηλαδή 20 μηνύματα ο άνθρωπος. Έχεις ένα 85% 90 να κερδίσεις, δηλαδή θα είναι τρομερή έκπληξη. Λοιπόν... Πάνω από 20 φορές. Ελπίζω να μην έγινε κανένα λάθος με κινητό μόνο, γιατί δεν ξέρω. Κι εγώ το σκέφτηκα πως κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν... Αν ένα λεπτό έχει μείνει. Έχετε ακόμα 2 λεπτάκια. Ακούσαμε τον Τζάλμα Κάμπος. Είπαμε για το παιχνίδι του Βόλεϊ στις 4. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Οπότε είναι ένας λόγος επιπλέον για όσοι θέλετε να δείτε το παιχνίδι, να πάτε στο παλατάκι καθώς δεν θα έχετε άλλη ενημέρωση πλην του ΠΑΟΚ 24. Ραφαήλ θα είναι εκεί, όλο θα μας τα μεταφέρει. Ναι. Τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια από νωρίς. Η Τούμπα θα είναι κατά μισή το βράδυ, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι οι ουρές στα εκδοτήρια χθες ήταν ενδεικτικές για το τι θα ακολουθήσει σήμερα. Ένα ακόμα πάρτι του κόσμου που πραγματικά είναι ανυπόμονος να φτάσει η ομάδα μέχρι το τέρμα. Υπάρχει ικανοποίηση από την κινητικότητα γενικότερα αυτές τις δύο μέρες, αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος όγκος θα πάει εκεί γύρω στις 6. 6,5 στο γήπεδο. Όμως τις τελευταίες φορές, όλες τις φορές τελευταίες μάλλον, ο κόσμος πήγαινε εκεί λίγο πριν τη σέντρα, γινόταν ένας χαμός. Οπότε καλό είναι όσοι έχουν δυνατότητα να πάνε νωρίς να το κάνουν, γιατί δυσκολεύει μετά από το πάρκινγκ μέχρι και η είσοδο στο γήπεδο, ας πούμε. Μαθημένος ο κόσμος, αγάπη. Μαθημένος, ναι, δηλαδή. Είναι καλό όσοι μπορούν να πάνε από νωρίς να πάνε, γιατί εντάξει, μετά στο λίγο πριν τη σέντρα δημιουργούνται διάφορα θέματα. Ναι. Γύρω-γύρω. Επειδή είναι και Τετάρτη, είναι και πιο δύσκολη ημέρα, δεν είναι Κυριακή, ας πούμε, που υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία γύρω. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ωραίες διαφημίσεις στο υπολογιστή εδώ πέρα στο στούντιο. Δεν είναι πραγματικά. Δεν ξέρω τι. Χρήστο κάνει κάποιο φορμάτι, δεν ξέρω, κάνει κάποιο καθαρισμό τα cookies, γιατί. Όπου και να ανοίξουμε. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι. Αγάπη, θέλω 3 νούμερα από το 1 μέχρι το 58. Λοιπόν, 5, ναι. 15, 35. Σε κάλυψα? Με κάλυψε, ναι. Ωραία. Μέχρι να βρεις ποιοι είναι τυχεροί. Μαζί μας ήταν και σήμερα τα Nike Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Πλατεία Αγίας Σοφίας το ένα κατάστημα, Mediterranean Cosmos στο άλλο, πολλά στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και στο Mediterranean Cosmos κατάστημα. Και έτσι η μισκή μας τέλους ολοκένουργιο, μεγάλο, πλήρως ενημερωμένο, πάρα πολύ κωδική. Ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, τσάντες, όλα στα Naxus. Ένας χαμός. Όλα στα Naxus. Λοιπόν, κάτσε να πω στους τυχερούς. Πες. Να μην υπάρχει αγωνία. Λοιπόν, πρώτο εισιτήριο Elsa Passa. Το κινητό σε 4,78. Δεύτερο εισιτήριο Αλέξανδρος Ζιώτας. Το κινητό σε 6,97. Και τρίτο εισιτήριο Αριστίδης Ηρακλείου, το κινητό σε 7-7-7. Έλσα Πασά, Αλέξανδρος Γιώτας και Αριστίδης Ηρακλείου κερδίζεται από ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια, να τα λέμε πιο απλά. Προσφορά από τη Στοίχημαν, θα ενημερωθείτε εντός των επόμενων λεπτών από τη Μαρελής για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας. Προσφορά τη Στοίχημαν. Η Στοίχημαν, η οποία προσφέρει πολλές και πολύ καλές αποδόσεις, πολύ δυνατές αποδόσεις και σήμερα, αλλά και κάθε μέρα. Σήμερα έχει αγώνες πάλι Premier League, έχει Premier Division, έχει, ναι, έχει κύπελο στην Ελλάδα, έχει αγώνες στη Γαλλία, κύπελο έχει Γερμανίας. Στη Γερμανία. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Έχει και μπάσκετ, έχει και τένις, έχει και βόλεϊ.
Μπαίνετε στοίχημα.gr από κινητό, tablet ή υπολογιστή, βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και το σερί στη διάθεσή σας και το live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά όσοι έχετε στο πρόγραμμα Παρασκευή ή Σάββατο να πάτε στο θέατρο Βεργίνα για να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση, ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα για τη χρυσή εποχή της ελληνικής επιθεώρησης. Έχετε 4 τρόπους για να εξασφαλίσετε εισιτήριο και να μην έχετε άγχος, γιατί κάθε παράσταση είναι sold out. Πρώτος τρόπος από τα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, δεύτερος τρόπος από τα καταστήματα public, τρίτος από το ticketservices.gr και τηλεφωνικά ο τέταρτος τρόπος στο 217-234-56-7. Παρασκευή 5 Απριλίου, Σάββατο 6 στις 10 παρατέταρτο, οι δύο επόμενες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης, που όπως όλες σχεδόν οι παραστάσεις του θεάτρου Βεργίνα στο Regency Casino παίρνουν παράταση, πήρε και λοιπόν και αυτή μέχρι το Σάββατο 20 Απριλίου. Όσοι είστε στο κέντρο και κινείστε στην πόλη και είτε πεινάτε είτε θα πεινάσετε την επόμενη ώρα, τις επόμενες ώρες, το θεϊκό πιστοπολείον Αγγελάκη 10 είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Να φάτε στον καταπληκτικό χώρο που έχουν φτιάξει τα παιδιά του θεϊκών, είτε στα τραπεζάκια επί της Αγγελάκη σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Αν είστε τώρα στο σπίτι και πεινάτε, το θεϊκό σας εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα στο 2310-221-321. Είτε μένετε στο κέντρο, είτε μένετε ανατολικά μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, είτε μένετε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, το θεϊκό σας εξυπηρετεί, σας φέρνει την παραγγελία πάρα πολύ γρήγορα, σας φέρνει την παραγγελία που παραγγείλατε, εξίσου σημαντικό. Και με κάθε μαλαματίνα άλλη μία δώρο, προσφορά στο delivery, δωρεάν ελιφές σε όλα τα σάντουιτς και διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι, μόλις 2,5 ευρώ το μεγάλο ατού του θεϊκών. Αγγελάκη 10-2310-221-321. Αυτά από εμάς και για σήμερα. Θα μας ακούσετε και τον Σταύρο τον Κόλκα και εμάς και τα υπόλοιπα παιδιά του ΠΑΟ 24 από την Τούμπα. Φαντάζομαι από τις 5.30-6 παρά θα είμαστε εκεί όλοι για να σας δώσουμε εικόνα για το τι θα συμβεί στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Μείνετε στο Λίμπερο, ακολουθεί το ανάλυση του Μπαρι Πρέσ, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.